φωτιά στη διοργάνωση του Μουντιάλ. Στη Βραζιλία βάζουν οι διαδηλωτές λίγες ώρες πριν από την αυλαία. Εικόνες έντασης, βίαιων επεισοδίων έρχονται από το Σάο Πάολο, την μεγαλούπολη όπου θα διεξαχθεί ο πρώτος αγώνας ανάμεσα στη Βραζιλία και την Κροατία. Αστυνομικοί έρχονται αντιμέτωποι με τους διαδηλωτές. Τους απειλούν, χρησιμοποιούν δακρυγόνα και πλαστικές σφαίρες για να τους αποθήσουν, καθώς επιχειρούν να αποκλείσουν τον δρόμο που οδηγεί στο γήπεδο Corinthians Arena. Η δημοσιογράφος του CNN την ώρα που μεταδίδει τα γεγονότα παρασύρεται από τους διαδηλωτές και σταματάει για λίγο τη μετάδοση. Θέλουμε να προχωρήσουμε αλλά μας αποθούν πίσω όπως βλέπετε. Αφήστε με, χτύψε το χέρι μου. Οι διαδηλωτές βγαίνουν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν κατά του υψηλού κόστους της αθλητικής διοργάνωσης. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ένας διαδηλωτής συνελήφθη από την αστυνομία, κρατώντας πανό με το σύνθημα «Οι εργαζόμενοι του αεροδρομίου ενάντια στο μισθοπίνας των 440 δολαρίων», το Συνδικάτο του Προσωπικού Εδάφους των Τριών Αεροδρομίων στο Ρίο Ντε Τζανέιρο διαδηλώνουν στο δρόμο, προκαλώντας κυκλοφοριακό κομφούζιο. Οι εργαζόμενοι απαιτούν υψηλότερους μισθούς και βελτίωση των συνθήκων εργασίας. Πασάν ανάμεσα στην αστυνομία και σε διαδηλωτές στο Σάο Πάολο και το Ρίο Ντε Τζανέιρο λίγο πριν από την έναρξη του Μουντιάλ. Βλέπουμε και τις σχετικές εικόνες. Στο Σάο Πάολο περισσότεροι από 300 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην κεντρική λεωφόρο που οδηγεί στο γήπεδο της Corinthians, το οποίο φιλοξενεί και την τελετή έναρξης του κυπέλου. Ενώ κάποιοι προσπάθησαν να διακόψουν την κυκλοφορία. Η αστυνομία επενεύει κάνοντας εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων, πλαστικών σφαιρών και χειροβομβίδων πρώτου λάμψης. Τουλάχιστον ένας διαδηλωτής έχει συλληφθεί. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκονται και δύο δημοσιογράφοι του CNN, ανάμεσά τους και η ελληνικής καταγωγής ρεπόρτερ Μπάρμπαρα Αρβανίντες, αλλά και ένας φωτογράφος του AP, ο οποίος τραυματίστηκε στο πόδι. Κάθε άλλο παρά εορταστική είναι η κατάσταση Σίαμου στο εσωτερικό της χώρας. Είναι οι δύο όψεις του Μουντιάλ για τις οποίες έχουμε μιλήσει πολύ και καταγράφουμε καθημερινά. Μια χώρα, η Βραζιλία, που μαστίζεται από τη φτώχεια το